σχετικά με την επίσκεψή σας στο νοσοκομείο Αγρινίου? Ήρθα μια γρήγορη επίσκεψη. Θα ξανάρθω μια προγραμματισμένη για πολύ χρόνο. Να δω το νοσοκομείο, να γνωρίσω τους συναδέλφους εδώ και όλο το προσωπικό, το διοικητή. Νομίζω ότι είναι ένα νοσοκομείο σύγχρονο με πάρα πολύ καλές υποδομές. Συζητήσαμε λίγο τα θέματα με όλο το προσωπικό και τον εκπρόσωπο των γιατρών του νομού. Και είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε χρειάζεται το νοσοκομείο. Πάντως πρέπει να πω ότι είναι ένα νοσοκομείο σύγχρονο με πάρα πολύ καλές δομές και προσωπικό που το πονάει, που το αγαπάει. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις ελλείψεις της ιατρικής. Τις βλέπουμε μαζί με την ΥΠΕ. Και για τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Έχουν ήδη ξεκινήσει η προκήρυξη μιας θέσης που θα έρθει σχετικά σύντομα. Η πρόθεσή μας είναι φυσικά να λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας. Ευχαριστώ. Σήμερα να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, προκειμένου να δει από κοντά τα ζητήματα που απασχολούν το νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι ζητήματα που μπορούν να έχουν επίλυση και μάλιστα πολύ σύντομη, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε όλοι μαζί. Μιλήσαμε με το ιατρικό, με το νοσηλευτικό προσωπικό, με τους εκπροσώπους των γιατρών, με τους εκπροσώπους των σωματείων. Έχουμε πάντα διάθεση και συνεργασίας και κοινής προσπάθειας για την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Αν θυμάστε, αρχές Ιουλίου είχα ανακοινώσει, μετά από τη συνάντηση με την αναπληρωτή υπουργό κυρία Γκάγκα, την πρόθεσή της να επισκεφτεί το νοσοκομείο του Αγρινίου αλλά και του Μεσολογγίου για να δει επιτόπου τα θέματα που είναι σοβαρά και αντιμετωπίζουν αυτά τα δύο νοσοκομεία. Σήμερα έγινε πραγματικότητα αυτή η υπόσχεσή της. Εθέσαμε τα θέματα τόσο η διοίκηση, όσο και εγώ, όσο και οι εργαζόμενοι, για τα σημαντικά θέματα που έχει το νοσοκομείο, που μειώνουν την απόδοσή του, και η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα τα δει διεξοδικά. Δεν θέλω να ανακοινώσω περισσότερα με λεπτομέρειες, γιατί δεν θα ήταν δόκιμο. Πρέπει όμως οι πολίτες να ξέρουν ότι η φροντίδα μας και η πίεσή μας είναι συνεχής, γιατί πρέπει αυτό το νοσοκομείο επιτέλους να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Το κάθε νοσοκομείο έχει ευθύνη να κρατάει τουλάχιστον τα βασικά περιστατικά και να πηγαίνουν στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Πάτρας, των Ιωαννίνων και της Αθήνας αυτά που πραγματικά χρειάζονται τριτοβάθμια και εξειδικευμένη φροντίδα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο εκείνο, ώστε τόσο τα χειρουργικά όσο και τα παθολογικά περιστατικά που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ένα νοσοκομείο δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως είναι το νοσοκομείο του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, να πούμε ότι μπορούν να μείνουν εδώ και να αντιμετωπιστούν όλα. Αυτή η αναβάθμιση είναι ο στόχος που πρέπει η κυβέρνηση να βάλει μπροστά. Και σε αυτό, να ξέρετε, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Είναι υποχρέωσή μας στους πολίτες να το παρέχουμε. Και κάθε κυβέρνηση, μη εξαιρουμένης και της σημερινής, είναι υποχρέωσή της να ανεβάζει στο ανώτατο επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Διότι δεν είναι θεμητό άνθρωποι, οικογένειες να πηγαίνουν τώρα για εντατική μονάδα μετά από ένα τροχαίο, μετά από 13 χρόνια που είχαμε εντατική μονάδα όταν την ίδρυσα το 2009, να είναι κλειστή μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως είναι μη αποδεκτό πάλι να υπάρχει μια παθολογική κλινική που είναι η καρδιά ενός νοσοκομείου, που να είναι στα όρια της λειτουργίας λόγω της ευνίδιας αποχώρησης για διάφορους λόγους των γιατρών. Όλα αυτά τα θέματα είναι διαφορετικό να τα λες στο Υπουργείο και διαφορετικό να τα βλέπει η ηγεσία του Υπουργείου εδώ, μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ.